Κρίς μου. Σάβα μου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Δεν μόνο να σε φωνάζω σήμερα. Κρίς ή Ρέιβλατ. Να μου θέλεις. Κρίς ή Ρέιβλατ. Ωραία, ρε. Ρέιβλατ να πούμε να μπαίνει. Να πάνε <laughs> Αρχικά καλώς όρισες. Να σε καλά. Ευχαριστώ για Εννοείται. Ξέρεις ότι πάντα ψάχνω πράγματα ιδιαίτερα να προσπάθω να κάνουμε στα podcast έτσι, για να ενημερώνουμε και που ακούν, που ότι υπάρχει και τον, το πράγμα που κάνεις που να πω σήμερα ο Ρέι Βλάτ είναι να πούνε ο Ρέι Βλάτ να πούνε ο Ρέι Βλάτ ναι. καταρχήν να πούνε τον κόσμο ότι ξεκίνησε με έναν αστείο του δικομενταβούλη ήταν το πρώτο μου πάρτι που πήγα στο Άμστερταμ το 18 άρα το Ρέι Βλάτ είναι ένας τύπος που πάει σε πάρτις main picture, ναι. Ναι. Επίσης στο πάρτι μας. Επέλαμε να έχω στο πάρτι. Αλλά είναι η πρώτη φορά που πήγες σε πάρτι. Πάρτι το εξωτερικού. Το αρχή πάρτι θα πω ήταν το πιο μεγάλο event που είδω στο Άμστερνταμ. Το γνωστό A&D, Άμστερνταμ Dance Event. Είναι πέντε μέρες 24x7 parties. Και έχει ό,τι μουσική θέλεις να ακούσεις. Τέκνο, house, EDM, trance. Τα πάντα. Ούλα, ούλα είναι μένλη η ηλεκτρονική μουσική όμω. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα ο θέμα μας είναι γύρω από τη μουσική και γύρω από τα πάρτις που γίνονται Μπράβο. στην Ευρώπη. Σωστά. Και τι είναι, ο Ρέι Ο Ρέι Ναι, ξεκίνησε με πας τι είναι ο Ρέι ναι, αλλά τι, ποιος είναι ο Ρέι <laughs> τι είναι ο Ρέι <laughs> Τι είναι ο Ρέι <laughs> Καταρχήν να δούμε πώς ευχαίνει το όνομα. Ναι, να πρέπει να πούμε τι σημαίνει Ρέιβ και τι σημαίνει Λάτ. Ρέιβ καταρχήν προέρχεται να το πούμε έτσι, ιστορικά, που τα late 50s. Και ήταν, βασικά ξεκίνησε από το Λονδίνο, από την Αγγλία, και ρεύ ονομάζονταν τότε τα Wild Bohemian's Parties. Κάποια λένε να πούνε ότι το ρεύ ξεκίνησε από το Underground του Βερολίνου, είχε διάφορα concepts. Μένει λένε που κι αυτού ξεκίνησαν, αλλά ρεύ γενικά είναι το concept του πάει σε ένα party underground συνήθως Τέκνο ε, να το πούμε. Heartbeat μουσική. Με αλλά με underground πρέπει να το εξηγήσουμε ε, λίγο λοιπόν, το underground. Το underground ναι, να το εξηγήσουμε γιατί υπάρχει εξηγείται κάπω. Underground είναι βασικά για μένα underground τώρα είναι τα party που γίνονται στο Βερολίνο. Τα established clubs του Βερολίνου να το πούμε. Που είναι όντω underground. Ούτε φώτα ούτε τίποτε. Μουσική δυνατή. Έχει και illegal πράγματα να δοκιμάσει. Απαγορευμένα. <Το> να το πω, ποια κάμερα θωρώ. Εγώ να δοκιμάσω από το θέμα. Εντάξει, <laughs> 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 κύριε. Επειδή η λέξη rave, η λέξη underground. Το underground ναι, επειδή... είναι συνειφασμένο επειδή είναι κάτω που γίνεται. Είναι σε underground, <laughs> σε υπογειό <χώρο. laughs> <laughs> Αλλά συνειφασμένο με ξέρεις, με την πιο ψαγμένη κουλτούρα, την υποκουλτούρα, την κάλτη κουλτούρα. πολλά μηνύματα, αλλά και να κυκλοφορούσαν να αρκεί. Αυτό έλεγε ότι ήταν underground, ότι ήταν σε πολλούς Ακριβώς. χώρους, σε secret locations, όπως τα λέτε, σε μυστικούς χώρους. Και ο λόγος, εντάξει, ήταν είδος επανάστασης το, ναι. το, underground με βάση τη μουσική. Ε, επειδή ξέρεις, γνωρίζω και εγώ ναι, λίγο ναι, 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 ναι. μουσικά, αυτό <χει> που σε διακόπτω σε, με την καλή εννοιά. απλά, εντάξει, το, το rave όμως, εν, ακόμα παρεξήγημα, διότι όταν μου παγωγεί άλλος rave, στο μυαλό του έρχεται το, το, τούτη η εικόνα, δηλαδή πάω να παρτάρω και να κάνω ναρκωτικά. Ναι. Ε, ενώ και τώρα και λέεις μου, ξέρεις, εγώ είναι εδώ και είμαστε από τε. Εκεί λέω που με ξενίζει ή που φαίνεται που είναι που βλέπω είναι ότι όσα ε, πεθυκά κυκλοφορούμε στα events σε θωρώ που ε, 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 στείλες ένα και άλλο, ε, έχει ε, 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 παρόμοια ναι. φάση. Απλά εσύ πιστεύω είσαι είναι πιο στην ελληνική γλώσσα. Ε, βλέπω ότι οι γυμνασμένοι είναι το γυμναστήριο, άρα κάθε άλλο παρά να κάνω, νομίζω. Κοίταξε. Για μένα είναι ακόμα παραξηγημένη η λέξη του ρεϊβ. Και σημαίνει ότι είναι ένα πάρτι hard techno σε συνδυασμό με τα ναρκωτικά να το πούμε. Αλλά ακόμα και στα πάρτι όπως στην Κύπρο έρχονται όλοι με την εντύπωση. Και πολλούς που θωρώ και δοκιμάζουν πρώτη φορά σε τσι πάρτι ε, ουσίες. Και εγώ παραξενεύκομαι γιατί ας πούμε να έρθει ο άλλος και να κάνει χωρίς να ξέρει τι Να δοκιμάσει ρε χωρί να πιάσει την ουσία και το έξτρα μπου που λαλούν ότι είναι. φίλα, δεν του φτιανεί, θεωρώ ότι είναι για εκείνον. Επειδή εγώ πώ για τα καταφέρνω να πιένω σε τόσα χρόνια σε αμέτρητα raves, events, festivals κλπ. Και, και εγώ δεν το ζήτησα. Εντάξει, πόσα χρόνια είχαμε στον πράγμα. Που το 18. Έχει σχεδόν πέντε χρόνια. Εντάξει, απλά είχαμε μια έτσι, μικρή μπαύση που δεν είχαν πάρτις. Είχαν μικρά παρτάκια σε locations. <laughs> ναι, <laughs> να το <laughs> πούμε, ναι. Οπότε αν έχει τρία χρόνια γεμάτα. Ναι. Εντάξει. Και η λέξη LAD είναι ο φίλο. Ο, ο, ο φίλο. Να πω πω ήρθε. Ναι. Επειδή είχαν ευκαιρία να σπάω στην Αγγλία εγώ. Και ο LAD στην Αγγλία ήταν ο το ορισμό του το κοπέλλι. Είχαμε ένα lecture που έρχεται μέσα στην αξία και λέμε Good morning, LADs. Και μην έχουμε γίνει λέξη εμένα. Και όταν ξεκίνησα το concept με το page μου, το Ray Vlad, έγινε ευκανόνομα. Γιατί αρχικά βάλα στο προσωπικό μου το Instagram

και φεστιβάλ και μπούμε Αγγλία στις πάρτις. Αλλά είχα νιχα... το σκοπό να πάω να βγάλω τα βίντεο, να, blog τα... μου, να γράψω, να τα βάλω στο page μου, για μένα, να δεν ότι τη μουσική συνέχεια. Ότι νάνε, νόσουν, να είναι, ακουάζε... μπορεί Μακρόπουλο. Όχι, μακρόπουλο, να ακούω από Αλλά ρε φίλε, εντάξει, πριν το δούλευκα και σε διάφορα και δούλεψα και στα φεστιβάλ που είχαμε τα με, Music Element και Living Color, πριν συνεργαστώ μαζί τους. στα πάρτι και δούλευκα ως μπαρμαθή μου. Οπότε έπιανα μια ιδέα. σου το που κάνεις. Απλά εντάξει, εγώ φορά ότι δούλευκες πριν και σιγά σιγά χτίζε τον ωραίο Βλάρ. Σήμερα ο Ρέιβλα, τι είναι ο Βλάτε, τι έγινε τα χρόνια με την πάυση του, COVID, να μου γίνει. Ρε φίλε, ο ξεκίνησε που... να προστάρει μόνο βίντεο και στα μέσα και κατέληξε σήμερα να δει διάφορα tips για festivals, Να με ρωτούσε η Κρυσπάου, Βέλγιο, η Απρίλη. Να και να ξέρω αν το την ώρα. Να αλλάζω να μένει ξέρω, να μπω στον κόπο, να κοιτάξω να μπούσει, να ρωτήσω τα μουσική να, να, να ακούει και να του προτείνω πού να πάει. Να σου νοιάζομαι για τον άλλον, αφού τον το πράγμα κάνω για community παραπάνω. Οπότε αν το κάνω για μένα μόνο. Άρα, κάνω το σ... γιατί αγαπώ το. Στην ουσία δημιούργησε community, μια, ένα, μια κοινωνία, σύνολο που για τον το... Τον το είδος ο... Ναι ρε φίλε, πάω στα πάρτι πιάνω πολλά ωραία μηνύματα, πάω σε πάρα πολλά respect ας πω για τον που κάνεις, thank you για τα stories, thank you για τα lives. Συγκεκρινά θυμώ πια του μωρό φίλε που έκανα τα lives μου, είχε έναν Θυμούμαι, ήταν βέλγος νομίζω και δεν καταφέρει να πάει στο του μωρό τα χώρας ήταν. Ήταν τόσο μεγάλο το structure του Tomorrowland το main stage μπορείς να ακριβώς να με κάμερα σου πάνω πόσο όχι, και βάζω γενικά την ah, okay. απομονωγραφή, αλλά επειδή δηλαδή, ήταν πολλά specific το request του, λέω γιατί να πάω, αφού... Oh, Γι' αυτό okay. που κάνω, δηλαδή, για θωρεί ο κόσμος κάτι διαφορετικό που βγάλουν οι κάμερες και τα βίντεο. Οπότε αν ακούω να μπορεί ο κόσμος σωρά μήνυματα του, στέλνουν μου πολλοί πάνω όταν πάω στα πάρτις, με όσους μπορώ βρεθούμε, ή και εκείνη η και γινειόρα, αντί κάποιος ναι, αλλά θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Που το όλο το community στέλνουν σου και οι ελληνόφωνοι, ας ασχολούνται με τον κομμάτι. Ναι, καλό. Έχει ενδιαφέρον. Ναι, και να πω ότι σχεδόν στα μισά πάρτι που επία εκανονίζαν τα μόνος μου και κατέληγα στο τέλος να κάνω φιλίες με Κυπρέους που δαμε και να πιένω σαν γκρουπάνο τελικά. Άρα στην ουσία travel blogger. Μπορούμε ναι, να και, πούμε και, έτσι. Ναι, ρε, να το πούμε σε εισαγωγή gang groups, unofficial, un un ναι. ε, που θέλετε να πάτε ναι. μαζί στο πάρτι και να πάτε ναι. μαζί. Απλά επειδή εσύ ξέρεις καθ' οδηγάς τους, πού να πάμε, πού να μείνετε, ποια εισιτήρια πρέπει, ναι. ποιες πτήσεις βολεύουν και ξέρω εγώ. Ακριβώς. Εν τότε είναι το σημείο που θέλω να φτάνω, να πάμε τώρα δηλαδή, σπουδάζεσαι, έκαμες πρωινή δουλειά ε, και ξερω εγω ακριβως εν τοτε το σημειο δημιουργήσατε ένα community που το community σου τώρα πλέον διάστους έτσι μια κατεύθυνση το που να πάνε στα πάρτι, που να κινηθούν. Δηλαδή ας πούμε πώς μπορεί κάποιος τώρα, σε ξηγά λίγο, θέλω εγώ να πάω σε ένα Π.χ. Mm -hmm. τώρα στο Άμστερτα, yeah. στο Βέλγιο. Να σου στείλω μήνυμα. Ρε φίλε, να μου στείλεις μήνυμα. Να μου πεις γενικά αν έχεις κάτι υπόψη σου ή αν έχεις κάτι specific. Αν δεν έχω ιδέα. Φίλε, δεν έχεις ιδέα να σε ρωτήσω. Αλλά θέλω να πάω να σε ρωτήσω, έχει κάποιο μήνα στα υπόψη σου. Αν μου πει είμαι φλέξη, μπορεί να το πω, ρε προτείνω να πάει τούντο μήνα. Γιατί τούντο μήνα π.χ. εν τα τάδε επειδή και εγώ και ξέρω ότι είναι να περάσει τέλεια, Να σου πω για τιμέ να μου παίζουν που κυμαίνονται. Γιατί εγώ Άμστερνταμ επειδή 7 φορέ. Οπότε θα πω και ξέρω παραπάνω από τη Λευκοσία. Οπότε η Άμστερνταμ η ώρα, είναι η αδερσίτη να είναι το πράγμα. Να σου πω που είναι καλά να μείνει, Άρα μπορεί εν και εσύ να σου πω εγώ, να τα κάνεις search. Αλλά και όμπου πάντα εγώ είναι, ρε φίλε, άμα θέλεις να πάει σε ένα σε συγκεκριμένο event, είναι μόλις φτιάξει το event, μπαίνεις ολόγησα και κλείσεις η που είναι free cancellation most of the times, οπότε νι... αν έχεις μια αυτήν... Άρα μπορείς να κυρώσεις ό,τι ώρα είναι ένας τρόπος να κάνω αφόρτα βλέπεις τα αεροπορικά να που παίζουν, αν είσαι σίγουρος ότι να σε event, ας πούμε εγώ τον COVID, έβαλα Gindo flexible που με το um, COVID, ναι. που ναι. Γέρονες, δηλαδή, τέξτερα, για να είσαι καλυμμένος. Εγώ αν ξέρω να πάω σίγουρα κάπου καλό να κλείσω ποτέ τα αεροπορικά. Είναι σε όλα τα <coughs> Ναι, sorry, να γλιτώσει. Ναι. άρα, σε έναν σκοπό σου, μέσω, μέσω του blog, τούτο που δημιουργήσε τώρα, είναι για να, για βοηθήσει κάποιον να ταξιδέψει κάποιο, κάποιο με, με, πιο χαμηλό κόστο, σε εισαγωγικά. Αν κάποιο που έχει πρόβλημα, αλλά επειδή εσύ προέρχεσαι ενό σου, και εσύ, ε, ε, φαντάζομαι ότι σκέφτεσαι εσύ κάπου το ναι. στο κόστο. Γιατί <coughs> για να πάει σε ένα event. Ε, χρειάζονται κάποια λεφτά και όταν event ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ ακριβά να πάει κάποιος. Είναι 50 ευρώ να να μπορείς να σου στηγείς ένα, ένα φεστιβάλ, ένα μπορείς να σου πάνω μερικές χιλιάδες ευρώ για να πάει. Ναι. Άρα εσύ κάνεις το και βοηθάς την ουσία τους να ξέψω, να, ξεκινώ, να χρήματα. Ναι, αλλά ακόμα και εγώ τώρα έχει κόστα που δεν τα περιμένω. Που δεν τα Ναι, που δεν τα από είναι κόστα, ας πούμε, φκάρτα ξενοχία, φκάρτα αεροπορικά, φκάρτα αεροπορικά, φκάρτα πώς από το να πεις το έναν τάλλο. Οπότε και εγώ και πολλές φορές που φεύγω εκτός budget. Ναι, 80% περίπου ξέρω να μου να φάω σε φεστιβάλ, γιατί εντάξει τόσα πέντε χρόνια που πάω έμαθα. Υπολογίζω πριν πώς να φάω. Αλλά ναι, έχει και unexpected cost που ειδικά στο τμόρο όλα που επία... Έπια... Ευκύγες εκτός. Ευκύγα πολλά εκτός. Ας πούμε, πώς, ε, πώς κερνείς εκτός, ας πούμε, Μια... τι μπορεί να σε, σε κάνει και να αυκείς εκτός. Ρε φίλε, ας πούμε ε, καταρχήν να πούμε ότι το Tomorrowland είναι ένα από τα πιο ακριβά να Ναι, όχι στο να κλείσει τα Το actual cost of Tomorrowland. Μέσα στο, μέσα στο, στο Tomorrowland. Φορ, ναι. Θυμούμε έναν ποτό, εγώ είχα εδώ και 18 ευρώ. Έναν ποτό. Ναι. Και ο λόγος, ο λόγος που εδώ και το. σε Ήταν 10... κοκτέιλ, δεν ξέρω. Ήταν ένα κοκτέιλ του Tomorrowland, αλλά για να καταλάβει ο κόσμο ότι το normal το ποτό ήταν 13 με 14 ευρώ. Σε πλαστικό ποτήρι. Σε μποτελ, πλαστικό ποτήρι και μπορεί να σε κοντήσει κάποιος και να ναι, πάει και το Ναι. ναι, οπότε εγώ να μπορώ πίνω λίγα ποτά στην αρχή και ύστερα μπαίνω μέσα για να παρτάρω. Ναι, να... ακολουθείς το φοιτητικό μοντελό Μπράβο. του πάω σε πάρτι. Μπράβο, γίνεσαι λίγο καρός που πριν και χιώνεις μέσα. Αλλά ναι, το μόνο εγώ αρκετά λεφτά γιατί τα... κόστα του ποτού, το τα κόστα αναγράφονται που πριν, επειδή ο σκοπός μου ως τρένει να γίνω και vlogger εκτός που vlogger είναι ένα από τα concept που είναι να συζητώ vlogs μου ε, τα actual cost που είχε ένα festival μέσα γιατί ο κόσμος του το δεν το ξέρει που πριν ενώ τα πραγματικά κόστα τα πραγματικά όχι ναι. υποθέτικα ναι. πούμε, είναι τα εισιτήρια δηλαδή ναι. να, 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 κάνεις μια ανάλυση να πούμε μέσα στα βίντεο σου, ναι. ο, σκοπός, ο σκοπός σου, ο σκοπός σου, μια ανάλυση μέσα στα βίντεο σου πόσο, θα να σου στήχεις τέλος πάντων, είναι το πράγμα που πάει να κάνεις Ναι ρε φίλε και κάποιο που να θέλει να ταξιδέψει σε έναν άγνωστο φεστιβάλ, μέσω από εκείνο το βίντεο, για να γίνει σαν πως εξαπλείαν, δηλαδή για να ξέρει όλες τις πληροφορίες που πήγαινε. Να είναι ενημερωμένος. Ναι. Εντάξει, εννοείται. Εγώ σου το εύχομαι. Και πιστεύω να καταφέρεις, γιατί όταν μου λες τώρα, ό,τι σήμερα, ο Ray έχει πάνω από 20.000 subscribers ή followers. Μιλούμε για το Instagram πάντα. σε άλλες πλατφόρμες το Ναι, έχω TikTok, Facebook. Το TikTok είναι να Φίλε το TikTok, αν και έχω αρκετό κοινό και γύρω στις 11 εγώ δεν το χρησιμοποιώ σαν πολλά γιατί το engagement παραπάνω το δικό μου είναι καθαρά Instagram. Το TikTok είναι καλά θεωρώ για ενημερωτικά βίντεο, αλλά παραπάνω για trends. Εγώ επειδή δεν χρησιμοποιώ τα trends του TikTok, ενώ θα πάω να γυρίσω βίντεο με ένα trend χορευτικό βάλω απλά τα δικά μου στο Instagram. Αλλά κάποια πάνε καλά, κάποια γενικά τώρα αγαπημένο μου κανάλι είναι Instagram, γιατί μέσω γίνου κάνω τα μηνύματα, μέσω γίνου κάνω comments. Ναι, αλλά τώρα να περάσουμε λίγο σε ένα άλλο κομμάτι, που είναι το, εν, να τώρα το, για το business model σου. Ναι. εσύ θέλεις να κάνεις τώρα vlogs. Το να κάνεις, ας πούμε, όταν λέμε vlog, εννοούμε video blog, εννοούμε τα ίδια πράγματα που γράφεις στην και θα πούμε όλες στο σελίδα και ό,τι μου είπες να βαθμίσεις τώρα είναι διαθέσιμη σύντομα. Όταν πρέπει να ανεβάζεις ένα βίντεο μπλοκ ρε φίλε, έτσι να το ανεβάσεις Instagram. <coughs> Γιατί είναι φτιαγμένο <coughs> το Instagram για <coughs> <video coughs> βίντεο μπλοκ. Άρα έχεις να μπεις στο community του YouTube. <coughs> <coughs> που το YouTube, αν με ρωτάς, είναι ένα εντελώς διαφορετική πλατφόρμα. Ακριβώς. <coughs> που το Instagram και που το TikTok και που το Facebook ακόμα. Ε, θεωρώ ότι να, να πρέπει να βρεις μια μέθοδο θεωρώ εγώ, να, να τα κάνει ένα, σε ένα monetize, να τα παντρέψει μαζί, ναι. να μπορεί να βγάλει το περιεχόμενο που να βγάλει, να το φέρει σε τέτοιον επίπεδο, να βγάλει ένα βίντεο και να ταιριάζει στι τρει πλατφόρμε, γιατί πρέπει να είσαι στι τρει πλατφόρμε. Ναι. ναι. Πρέπει να είσαι παντού γενικά στα social media. Επειδή δεν ξέρει πόσο κόσμο να κάνει που το ένα κανάλι, πώ να σου το κάνει το άλλο. Και πάει ναι, κυκλός. και όλε οι πλατφόρμε έχουν κοινά μέσα. Σωστό. Τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν για το πράγμα που <Συλίξη> Εντάξει, αλλά πρέπει να, να, καταλάβω πώς θα στοιχίζει ένα ταξίδι μέσα σε άκρες. Ένα ταξίδι Ένα ταξίδι νοόμα, μιλούμε τώρα mm. Ευρώπη. Τώρα θα σου πω το για να μην yeah. στο... Ένα ταξίδι yeah. Όχι το μωρό έτσι λίγο και, πιο... και ακριβή χώρα είναι Εντάξει φίλε, <laughs> άμα να πεις για ηλεκτρονική μουσική και πάρτις, δεν νομίζω <laughs> το πάνω κάτω φορές Δηλαδή, ας πούμε, αν κάποιος θέλει να πάει να κάνει τον τη δουλειά, ε, τον, 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 να ζήσει την εμπειρία, για την εμπειρία στην ουσία, τι πρέπει να υπολογίζει, περίπου. Εννοούμε σε... Κόστα. Κώστα. Όπως είπαμε πριν, τα σταθερά τα κοστά, αεροπορικά, διαμονές. Δηλαδή μια μέση πτήση στο Άμστερνταμ, πώς 300 ευρώ, 300 ευρώ. Μια μέση πτήση, η τιμή σταθερή το PNL. PNL, με ναι. στάση. Ναι. Αυτό που ήθελα να πες που είσαι με συγκεκριμένες μέρες τη βδομάδα, που για μένα είναι συνήθως. Εγώ για να πάω να φεστιάζω, πάω μια μέρα πριν και εύκω μια μέρα μετά. Δεν πάω ποτέ ακριβώς στις μέρες, για καθαρά λόγους ξεκούρασης, να ετοιμαστείς λίγο, γιατί εντάξει εγώ που πάω, μαζί μου, θέλω να να σκεφτώ, λίγο, το που

να συνειδητοποιήσω ότι αύριο να είναι η ρουτίνα μου πάλι καθημερινή και τέλο. Γενικά όμω, στη αρχή σου ερώτηση να πούμε πόσα τρώσε κάθε ταξίδι μου εγώ. Ε, γενικά, ναι, πόσα τρώσε εσύ ή πόσα στοιχίζει περίπου. Πόσα στοιχίζει ναι, πάνω κάτω, εντάξει, ναι, ναι. δεν ναι. κάνω υπερβόλε εγώ. Θεωρώ ότι είμαι ένα average festival goer. Έκανα excessive πράγματα. Εν το παρακάμνω. Ούτε σε ποτά, ούτε σε φαγιά, είπαμε ουσίες έγκαμνο. Δεν φαίνεται ότι φαγιά έγκαμνεις, ρε φίλε. Εγώ είμαι που να με βρεις δίπλα από τα χόντο. Εσύ ρε φίλε, βάλεις επειδή όταν λεφτά μου να Εντάξει, άμα μου λαλείς 13 ευρώ το ποτό σε καμιά δεκαρκά το ρε φίλε. Εγώ είμαι εκείνος που στεκέται πάντα δίπλα από το Διαμονές, Μιλούμε για ένα τριήμερο φεστιβάλ τώρα. Για τρει μέρε. Ναι, μόνο ημερο, <coughs> αλλά τα πράγματα του άμε. Εμπιο ε, ή εμπιο ακριβό. Επειδή σκέφτομαι ότι σαν πότια δύο τρία το φεστιβάλ τίκετ. Ναι. Έναν, δηλαδή, υπάρχει... Ένα, δηλαδή εισιτήριο του φεστιβάλ τριήμερο, α πούμε, πόσα, πόσα, περίπου είναι. Ένα τριήμερο. Ναι. Average. 200 ευρώ, 250 ευρώ. 300... 200 μπορεί να το πετύχει στο early phase. Στην <συσί> αρχική να πώς... είναι, ναι. Και πάει Να 250 για Με πολλά καλό line-up σε που μια... διοργανώνει. Εντάξει. Άρα, κάποιος για να κάνει την φάση, δηλαδή σαν προ... να πιένεις σου, μια εβδομάδα κάπου. Ακριβώς. Αλλά το είναι τρει μέρε. <laughs> το οποίο εντάξει, ε, με πάρτι. Δηλαδή συμπεριλαμβάνει. Σίγουρα Πάεις για το πάρτι. Ε, ναι. πάει... Και για να ακούσει μουσική. Εντάξει. Εγώ συνδυάζω άλλα πράγματα μέσα. Δηλαδή. Πλέον εγώ για να πάω σε έναν ταξίδι. έπερασε ο καιρό που πήγαινα και ήμουν απλά φόκου στο πάρτι μόνο. Είπα αφού τρόπο τρώω τα λεφτά. Να θεωρώ και λίγο την πόλη. Να κάνω το που δηλαδή και ε, νόσο γυρίζουμε γενικά. Όταν λέει γυρίζουμε, ε, γνώρισε κάποια παιδιά και κάμε το πράγμα μαζί. έχω φίλου που είναι φανατικοί να το πω με τον Άλλου τα... Ρεϊβ Λάτ. Άλλου Ρεϊβ Λάτ, Ρεϊβ Μπάτι. είναι έτσι βελαμένοι μαζί μου. Αλλά ευτυχώ είναι και γίνει φάση του να πάει το πρωί να ξεκινήσει νωρί. Άρα γυρίσουμε... ένα καμίνα φίτσε πιο δωρεάν από φεστιβάλ. Όχι, εντό μονάδα ρίξα. Ότι μειώνεται ο ύπνο. Εγώ να το πω ότι για ειλικρινά και εν αστιευκό ή πίντον, νο. αν κοιμουμε τέσσερις ώρες, τρεις-τέσσερις ώρες κάθε νύχτα που πάω σε ταξίδια. Φυσιάζω τον ύπνο μου, επειδή πάω και αμέρα φίλε για σκοπό, δεν και πάω για Κουράζομαι που δεν πάω. Επειδή δεν και πάω για παρτάρο Έχω και να βίντεο μου, γιατί και τα... Σε κάποιον να, να σου τα κάνει edit. Τα edit κάνω τα μόνος μου εγώ. Να πούμε ότι έχω μια εταιρεία από πίσω μου, όχι από πίσω μου, δουλεύω part-time στο WeReview, που είναι έναν ηλεκτρονικό μακαζίν, να το πούμε. Περιοδικό. Που, ναι, που καλύφθηκε διάφορα events σε όλο τον κόσμο, που interviews, που articles. Είναι μια μεγάλη σε ομάδα. Σας συνεργάτες ή δουλεύεις, ε, αμύβες, επομένως. Είμαι και, στην ομάδα, προς το παρόν, ένα αμύβουμε κάτι, αν αμήμουμε διαφορετικά. Έχω αρκετά φεστιβάλς δωρεάν που την εταιρεία. Άρα έχεις πρόσβαση χωρίς κόστος στα φεστιβάλ. που κάτι είναι που για σένα τούτο μπορεί... Που εννοείται κάτι είναι. που είναι και press access να το πούμε. Έχεις access backstage, μπορείς να κάνεις interviews and dinges κλπ. Επίσης το τελευταίο μου ταξίδι που πήγα τώρα στο Γερμανία στον Τουσέντορφ ήταν press trip. Ήταν το πρώτο μου press trip. Μάλιστα. Που press trip τι είναι. Είναι ταξίδι full καλυμμένα έξοδα δεν πλέωσα τίποτα εγώ. Είχα τι διαμονέ μου, τα αεροπορικά μου, το σύνολο του φεστιβάλ μου, έκανα interviews στου DJs, είχα driver και έπαιρνε με και με. Και κάπου θα να πω και ένα big thank you to <laughs> Branka, my manager, που είναι η κοπέλα πίσω. Η κοπέλα που βασικά είδε σε. Είδε σε που τα social και προσέγγιζες Ε, βασικά είχε ανοιχτή ένα, ένα position, όπως σε όποια άλλη δουλειά. <laughs> είχα κάνει τυχαία είχαμε μιλήσει με την πράγκα παλιά. θυμούμαι με είχα της πει, έκανα της κόμμεν για το φιτ της στο, στο Instagram, γιατί άρεσε μου πάρα πολλά από φεστιβάλ. Και απάντησε μου, thank you, I like yours too. Όταν έκανα την αίτηση, είχε μου στείλει πράγκα. Αν καλά, είχε μου πει, νομίζω γνωρίζομαστε. Και, και εγώ κλικ. Και είπαμε να κάνουμε ένα τυπικό interview, γιατί κατάλαβε πόσο μου αρέσκει. Απλά η ερώτηση της, η ερώτηση της ήταν, ε, εγώ που, την, που το εξέτμε μου ενέργεια σκεφτεί για κάντα λεφτά. Ψάρωσες. Ε, ψάρωσες κατά αρχή. <laughs> ψάρωσες. <laughs> Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα. Ένα αρχικά λέω να μπω πιο βαθιά στο industry. Πόσο χρόνο και που συνεργάζεσαι με, ε, με το WeRadio. Έχει... δύο χρόνια. Οκ. Okay. Τώρα θέλω να πιάμε τα δύο χρόνια. Πόση διαφορά mm. είδες σε, στην πρόσβαση στο Σεδούντα Ιβέντ και στα πράγματα που είδες που καταλάβες. Γιατί πλέον άλλο να είσαι... Αν το πω πελάτη, ναι. να είσαι πάρτι αν είμαι που ναι, πάει. Ναι. Και και πάει. Και τώρα ξεκίνησε και πάει πίσω από το stage. Ναι. Πώ διαφορά είναι έτσι να δει χρόνια λόγω τη συνεργασία σου. και διαφορετικά πράγματα πλέον για μένα να πας, να παρτάρει να για δουλειά. Εγώ πλέον να με δεις και πάω πάρτις, να είμαι <laughs> Αλλά ναι, με μια τσαντάκι στη συνέχεια, έτοιμος με κάμερα σε κάθε εντρό που μπορεί να παίζει ποντίντζε για την πήρα ο Καλύψης, ας πούμε, επειδή ρε φίλε εγώ που έναν σετ, για με κάμερα συνέχεια. Πρέπει, να ξέρω... Ξέρεις τα σημεία τα, τα οποία σημεία που να βγάλω, που να βγουν τα που να βγουν οι φοθικές, που να παίξουν πολλά καλά στα βίντεο στο Instagram μετά. Τι να θέλουμε. Αλλά ναι, άλλο να και να σε

και ο... ε, στο πιο... Δημι... στο πιο, creative κομμάτι, και creative. γιατί θέλει ναι. να προβάλλει ναι. το παρτί, γιατί πλέον ε, έχεις επίσης σου μια εταιρεία η οποία θέλει κάποια αποτελέσματα. Ναι. Γιατί περιμένει που σε να, να πάει στο παρτί, να παρουσιάσεις μια δουλειά. Ε, φαντάζομαι ότι αύριο μου να να ξεκινήσεις και τα βίντεο μπλοκ σου, ε, να σου πούν, ότι okay, μπορεί να σου δώσουν μια καθοδήγηση, κάποια ναι. guidelines στο πώ να κάνει τα βίντεο σου. Ακριβώς. Και να πούμε ότι θεωρώ ότι τούτη δουλειά τη συγκεκριμένη με το κουρέβιο, ακόμα είμαι στα πολλά χαμηλά πίπεδα. Θεωρώ ότι έχω πολύ δρόμο να ανέβω ακόμα. Έχει πολύ καπνά και λεφτό. Γι' αυτόν και παίρνω τώρα πιο επαγγελματικά. Γιατί εντάξει, εμένα το όνειρο μου ήταν να καταλήξω σε industry. Εν πολλά λίμιτσα στην Κύπρο, έως και απίθανον. που βρίσκεσαι στο εξωτερικό και τα πράγματα. Γιατί στην Κύπρο και υπάρχουν το music element. Ναι. Το... το, living color, color ήρθε το. το οποίο κάποιοι ενώ ας πούμε γράφαν και μέσα στα social ότι ε, εντυμάσαν την νύχτα, αν κάνουν φασαρία ενώ ας πούμε το Bionics νομίζω έφεραν και πόσους τουρίστες έφεραν επιπλέον και πόσο εισόδημα έφεραν ναι. στον τουρισμό εντάξει, να πω ότι ο Κύπρος είναι από τις σύνθεσεις μέσα στις πράγματα ακόμα, ακόμα δεν είναι είναι μες στην κουλτούρα μας του τη μουσική και εγώ λαλώ το και θωρώ το γιατί πλέον που πάω στα πάρτις θωρώ πολλοί γοσμόν, αν και εγώ, respect για μένα που έρχονται δεν είναι η μουσική τους. Να πω παράδειγμα για το εμπλάκα και το κάθε οπότε κάνουν το music element, να πούν ότι είμαι στην ομάδα του music element. Να χρειώσουμε το music element. Να το music element. Ας πούμε που music element το και αλλά θέλω να καταλήξουμε ότι είναι τούτη κουλτούρα της Κύπρου, ότι οι παραπάνω ακούν όλα τα είδη μουσικής και έχουμε ένα φόκους κάπου, αν όσο το εξωτερικό είναι έτσι. Μα μην ξεχνάς όλοι στο εξωτερικό είναι πιο open mind. Είναι πιο open mind. Όχι, οι, εν, όχι ο λαός, είναι πιο open mind το, το μουσικό κομμάτι. Δηλαδή, ε, στην Κύπρο ρε φίλε, είναι πολύ πιο μικρή μουσική σκηνή. Στο εξωτερικό είναι τεράστια μουσική σκηνή. Και μπορεί να φτιάξει έξω και να πάει σε 10-15 σημεία να ακούσει ροκ. Μπορεί να πάει σε 15-20 σημεία να ακούσει ηλεκτρονική μουσική. Μπορεί να πάει σε 4-5 σημεία να ακούσει παραδοσιακή του country music. Μπορεί να ακούσει όλα τα ίδια. Είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση στην Κυπρο. Όχι γιατί είναι κακό. Δεν υπάρχει το industry. Τώρα τελευταία άρχισε και, και πάλε, να το πω. Και πάλι πληθυσμιακά ναι. μπορεί το πράγμα να προσφέρεται ναι. συνεχώ. Γιατί είναι και θέμα κόστος. Ναι. Φαντάσεις να είσαι κάθε μήνα music element ή e living color. Το πιο θέλει να πιένει από κάτω. Μπράβο, δεν είμαστε και, ακόμα ακόμα φάνηκε φέτος όταν ήρθαν στο φεστιβάλ των Bionics. Νομίζω πολύ πάνω μπορείτε.

με, με κακό τρόπο. Ε, αντίθετα, κατηγορήσαμε. Είναι το πράγμα που μπορεί του χρόνου να φέρει και πιο ε, εκατομμύρια επιπλέον τουρίστε για τον yeah. το event. δεν ήθελα να σταθούμε. Δηλαδή, εσύ κάμισε το πράγμα. Του τη δουλειά του να ταξιδέψει να πάει λίγο στο Άμστερταμ, στο Βέλγιο, που να πάει στι Άλπε, με στα γιόνια, για να κάνει ένα yeah. event. Να δει έναν event, να, να, να παραγωγήσει, να το βιντεογραφίζει. Ε, πόσο κόσμο κάνει τον πράγμα. Για δηλαδή α πούμε, το, σαν το τομόρολα, πόσο κόσμο βάλει μέσα. Πόσα, πόσες, πόσα stages υπάρχουν μέσα Από στο τμόρο. Ναι, τώρα... ναι, αν ξέρει αριθμού, ναι. Ας πούμε το τμόρο, όταν γίνεται το τμόρο, πόσο κόσμο ταξιδεύει για να πάει στο τμόρο. 200.000 κάθε weekend. Και πόσα, πόσα weekend πάει. Φέτο που ήμουν εγώ, το 22 βασικά, ήταν 3 weekends για να καλύψουν το κενό του COVID. Γενικά 2 weekends, οπότε μιλούμε για 200.000 κάθε weekend, 400.000. Ταξιδεύουν. Ναι. Πούλων τον, τον κόσμο, κόσμο, για να πάνε. Και με πολλέ σημαίε που είδα από Αμερική, από Μεξικό, από Βραζιλία, από Αργεντινή. Οπότε είναι σαν πότσε, literally, τον κόσμο, που ούλον τον που ταξιδεύουν και το πράγμα. Αλλά να σου πω διαφορά μας, Η κυβέρνηση του θεωρεί το τουρισμό του το πράγμα. κομμάτι του τουρισμού. Μπράβο. Ειδικά είναι το με τον μπούμ, είναι που είναι το πράγμα τον είναι που ζει. Για να μέσα η

αν το εκμεταλλευτεί σωστά. Ο, Δήμος. Και ο Δήμο. και η κυβέρνησή μα, whatever. Που θέμα προβολή, ναι. Ένα μεγάλο έσοδο. Να πούμε για τουρισμό. Φίλε, ένα έσοδο προ τη χώρα, κόσμος, ναι, ναι. Πλέον ένα εξτραλό να έρθει Κύπρο. Ναι, εκτό του τώρα, πρέπει να σκεφτεί κάτι. Εάν τώρα γίνει ξανά το φεστιβάλ, πόσα το άτομα να αργοληθούν σε αυτό το event. Locals, Πάρα, πάρα πολύ. πολύ. Πόσα ξενοδοχεία, ναι, λέω σε εγώ, πόσα στη Λάρναγα, στην Τζάμε ναι, ένα, ναι, ναι. ναι. γεμώσουν λόγω του event. Και ξέρει ότι οι τουρίστε, ειδικά από άλλε χώρε, να ρε φιλέ, ε, μπορεί να μην ήσουν και 10 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα, ναι. για και πια νοσεί ναι, ναι, ναι. ταξί να έρθουν, λεωφορείο να έρθουν. Που, οι δημόσιοι, ενώ τα public transport, τον άλλο χώρο να ξεταμε τα, τα μέσα μας της γης μεταφοράς. Ε, ρε φίλε, μπορεί να μην είσαι και εγώ στην ναι, Ελλάδα να πάνε και να έρχεσαι να κάνεις ένα yeah. ειδέντ. Αν μιλάς τώρα έναν ένα φεστιβάλ, έναν να φέρει κόσμο, ε, φαντάσου πόσα ξενοδοχεία να γεμώσουν, τα εστιατόρια να βέβαια να έχουν δουλειά, εν τα περίπτερα. Ε, 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 που βλέπει και λαλή στα Μπράβο, έσοδα που συμφετεί. Πέραν της φασαρίας, που φωνάζουμε και λέμε ένα γυμηθήκαμε την νύχτα και παρά πηγαίνουν το κακό", λέει, να πηγαίνουν μας στο κακό, καλύτερα το εκμεταλλευτικούμε ναι. στο καλό. Εντάξει, και ωραία η Βλάτη ίσως να μπορεί να βοηθήσει στην κατάσταση. Δηλαδή, εσύ ας πούμε σαν Χρήστος, ας πούμε σαν Ρέι Βλάτη, μπορείς να επηρεάσεις. Ναι. Μπορείς να πεις κάποιου

οι πλήστοι μου ξέρουν τα big events που γίνονται στην Κύπρο. Άρα, ένας subscriber, ένας follower που μιλά μαζί σου, που είναι το Βέλγιο, που είναι Γερμανός, ξέρει το event στην Κύπρο. Μιλώ για Κυπραίους. Α, εσύ τους Ο σκοπός μου εντός τώρα, <laughs> ναι, που ε... η στιγμή που έχουμε και υλικός στην Κύπρο τώρα, θεωρώ το, αυτό το σκοπό μου να βγάλω τα events μας και προς έξω. Με αλλά εγώ το σκοπό σου λέω είναι έτσι, ότι ο Κυπραίος πες, ένας φίλος σου Κυπρέος, ένας φίλος σου, ένας γνωστός σου ένας άνθρωπος που σε φόλου στην Κύπρο που ενώ είτε μέσω των social media είτε που είναι δράση, που το, ένα το ακούσει ναι. εγώ λέω σου τώρα ένας Γερμανός φίλος σου, ένας Βέλγος, ένας Αυστριακός εγώ και εγώ θέλω να καταλήξω ναι. έχεις, έχεις το κίνητρο, έχεις έναν λόγο να Η χώρα μου κόπιασε ναι, Μπορώ να σε φιλοξενήσω, π.χ. λέω εγώ τώρα και το κύριο λόγο που θέλω να εργαστώ με τον Big Events στην Κύπρο είναι παραπάνω η προώθηση προ τα έξω. Επειδή εντάξει, νομίζω ότι τώρα καλά το φεστιβάλ μόνο του θα τα καταφέρει να τα βγάλει προ τα έξω. Όμω, εγώ που πάω έξω και γνωρίζω αρκετό κόσμο και κρατώ με πολλού επαφή, πα στο chat μα την ώρα να το Αφού στον άνθρωπο κάνει. Εξάρτητα και πρώτα, βιώει. Είναι το φεστιβάλ, να έρθουν work class ονόματα. Γιατί ε, δεν ερκέσα να περάσουν και μαζί, να σε ναι, <Σε> πρώτο, <Σε> ναι, 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 <συγκρων> να Ναι. <Σε> <Σε> και είναι καλό να ξενάγει και όλα από το φεστιβάλ να φέρει κόσμο. Ενώ σε αν η δουλειά σου να, να ασχολείσαι με το πράγμα. Γι' αυτό και έχουν τους αμπάσαντο στα φεστιβάλ, όλα τα φεστιβάλ, τα φεστιβάλ για να σου κάνουν και την έξτρα όθηση που έχουν τους να το πούμε, Για να το φεστιβάλ, γι' αυτό influencers. το σκοπό και να φέρνω κόσμο. Δεν ξέρω, τι θα ξέρω νούμερα, αλλά είναι να κάνω οθό κάποιον, δεν ξέρω να μου στη λέξη, ναι. να φέρνω κόσμο και στα δικά μας τα events. Να ξέρω, Γιατί δεν θα ε, φορτάρω τη χώρα μου. Εδώ θέλω να καταλήξω, ότι κάνεις τον την προσπάθεια, αν πάει στο εξωτερικό, εργάζεται, αλλά είναι καλό ναι, αν γίνονται events στη χώρα σου, ίσως να, κάνεις και μια, να, να προτείνεις και εσύ λόγω της εταιρείας που δουλεύεις, ξέρεις, δεν το event στη χώρα μου. Η εταιρεία μου ήρθε, φέτος. Ήρθε. ήρθε.

δεν διγιές που ήρθαν, αλλά ήταν και καλή περίοδος. Νομάτα. Ναι, ήταν και καλή περίοδος. Ένιχε ένα άλλο φεστιβάλ στον το έξινο τα παιδιά το μόνο φεστιβάλ μεγάλο στην Ευρώπη. Και γι' αυτό ήρθαν και τόσο πολλοί κόσμος που εξωτερικών. Τώρα άλλαξαν η ημερομηνία τους. το του Αυγούστου που συμπίπτει με άλλα μεγάλα Τώρα άλλαξε η περίοδος, ήρθε εντελώ το Αυγούστου, εν και πιο προσιτό σε τουρίστε να έρθουν για καλοτσέρι να συνδυάσουν. Υπό ήδη στην Κύπρο. Υπό έναν ήδη στην Κύπρο. Δεν είμαι κάποιο που να κρίνω ημερομηνίε κλπ. Τα παιδιά έχουν μέσα να ξέρουν τα είναι πολύ σημαντικό για να στήσει το event του. Γιατί εντάξει, αν στήθει ένα event όπως έστηθηκε, είτε και το music element, ενώ και το music element και living color, τα ποσά Είναι. που μπαίνουν κάτω σε, απούμε, ας πούμε, εγκατασκευές, να πούμε σε σκαφόλτινγκ, το σε σκαλώσεις που στήνουν πίσω τα φώτα, για να, για να βλέπεις και το show τη νύχτα. Και τον καταλάβεις το, ναι, πριν την το, το... το party, επειδή εγώ είμαι και τα πράγματα, θωρώ την την κούραση, τα έξοδα και λοιπά, είναι πάρα πολλά μεγάλα. Εντάξει, για το music, λέει, να πω και του να που θα Καλό. να ε, μας... Να ανοιχτεί η πρόσκληση του τι. εννοείται ρε φίλε, εντάξει, με τον Κωνσταντή, είμαστε και στο ίδιο σχολείο, απλά για Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω είναι ότι living color. Εγώ λέω μπορεί να έχει πάνω από 100. Νομίζω με τις εταιρείες που να έρθουν να στήσουν με τον ήχο, με τα στέγες. Αλλά μόνο για τους τον μπαρ, τους ράνερς και λοιπά, δεν από κάτω Μιλούμε για event μιας μέρας, μισής μέρας. Που κάνουν attraction πάνω κάτω, δεν ξέρω, πέντε, έξι, εφτά. Χιλιάδες κόσμου, λόκαλς, φουλ λόκαλς. Αλλά έχει και ξένος, ξέρω ότι έρχονται αλλά η πλειοψηφία λόκαλς. Έχει και βοηθάει το location που γίνεται. Επειδή είναι και αθιό, για να πάνε και Γίνονται παραλία κάνε. Ε, που τα flyers που θορούσαν, που τα ads και λοιπά, κάνουν ατράκ και ξένον κόσμο. λοιπόν, ρε Χριστό μου, είπαμε τα. Επειδή αλλά ε, μου έφυγε ρε φίλε Πρέπει να πάει στο άμεσα ο κρίση. Να το πούμε ότι ο Χριστό ναι. καταρχήν. Είναι, αλλά δεν oh, μου σε yeah. πάνε. Χρήσ. Χρήσ. Λοιπόν, το...

να ασχοληθεί, να βάλουμε από κάτω τα, τα links του προφίλ σου. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει του Χριστου, του Κρις ή του Ρέι Βλάτ, να βάλουμε κάτω τα links. Στείλτε ένα μήνυμα να μας βοηθήσει να ζητήσουμε να, να να την εμπειρία. Που μέναν τούτα, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που εδάμε και υποστηρίζουν και υποστηρίζουν και ακόμα μας τεδάμε. Ε, που μέναν είσαι οκ, okay, θέλω να κάνεις έναν κλείσιμο, ό,τι θέλεις να πεις <στοντλή> Έτσι, κάμερα σου. Και που γιάμε και Να κάνουμε <ενώ> το <μίλιο> μας. Θέλω να πω του κόσμου να δοκιμάσει τον το festival experience γιατί πιστέψετε με ότι προβλήματα και αντιμετωπίζετε με το που πάτε για μένα τα ξεχάσετε ούλα και να περάσετε γαμάτα να το πω. Μεν το παρακάμνετε όμως. Γενικά είναι ωραίο πράγμα. Αν σας αρέσει και αγαπάτε το πως εγώ go for it. Να ξέρετε ότι υπάρχουν έξοδα είναι τίποτε εύκολο στα ταξίδια στο εξωτερικό. Ό,τι βοήθεια θέλουν να πούμε ότι εγώ είμαι τα να βοηθήσω, γιατί και γι' αυτό είναι το community. Για να αφήνω comment και DM Ό,τι βοήθεια θέλουν να σα πω. Ασχολούμαι με full active κάθε μέρα. Και περιμένω να έρθουν μαζί μου στα φεστιβάλ του Καλοτζερκού. Λοιπόν, <laughs> 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 Χριστό μου, εγώ σε ευχαριστώ. <χριστόν> ε, <χριστόν> ε, <χριστόν> ε, <χριστόν> εγώ σε ευχαριστώ μέχρι την επόμενη <χριστόν> φορά. εννοείται ότι όποιο θέλει Μπορεί να μας στείλει και εμάς. Θα του στείλουμε το προφίλ σου, το τηλέφωνο σου. Και εγώ να περιμένω που να είναι και μάνα να κάνουμε ένα podcast στα αγγλικά. Καλό. Στα σέρβικα. Στα σέρβικα. Εντάξει, μιλάς και αγγλικά φαντάσου, γιατί ούτε μιλάς σέρβικα. Για να το δούμε και από την πλευρά του το κομμάτι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και μέχρι την επόμενη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά.